Μπορεί η απαγόρευση καύσης γεωργικών υπολοιμάτων να έληξε στις 15 Νοεμβρίου, όμως η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων κατά την καύση λιόκλαδων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με καταστροφικές συνέπειες. Αυτό συνέβη χθες το απόγευμα όταν 75χρονος θέλησε να κάψει τα λιόκλαδα εντός της ιδιοκτησίας του, με συνέπεια να ξεσπάσει πυρκαγιά σε λόφο κοντά στο χωριό Ζήντα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ενώ το ευτύχημα ήταν ότι δεν απειλήθηκαν κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 7 πυροσβεστικά οχήματα με 15 άνδρες και μια ομάδα πεζοπορού τμήματος, ενώ η κατάσβεση της φωτιάς ολοκληρώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ. Συνολικά έγιναν στάχτη 10 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής έκτασης. Παρά το ότι έχει ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος και το διάστημα το οποίο απαγορεύονται οι καύσεις για οποιοδήποτε λόγο στους αγρούς, εφιστούμε την προσοχή των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε χθες στη Ζήντα, όπου κάποιος συμπολίτη μας δεν έλαβε υπόψη του τις καιρικές συνθήκες και τη μορφολογία εκεί του εδάφους, τη βλάστηση, και προκάλεσε αυτή την πυρκαγιά. Ο συγκεκριμένος πολίτης προχώρησε σε κάποιες εργασίες στον αγρό του, σε κάποιο επικίνδυνο σημείο, επικίνδυνες συνθήκες, έφυγε η πυρκαγιά από την προσοχή του. Το λάθος αυτή τη φορά ήταν 5 στρέμματα δασικής έκτασης και άλλα 5 στρέμματα χορτολιβαδικής. Ένα λάθος έκανε κάποιος. Σας ξαναλέω, πρόκειται περί ενός υπεύθυνου πολίτη που δυστυχώς έκανε ένα λάθος. Καλό τους συμπολίτες μου να μην κάνουν το ίδιο λάθος. Να είμαστε υπεύθυνοι πολίτες. Στο συγκεκριμένο σημείο φυσούσε ένα ελαφρό αεράκι. Ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας όμως δυστυχώς δεν έλαβε όλα τα μέτρα. Δεν έζησε νερό στη φωτιά, δεν είχε νερό, δεν κράτησε απόσταση ικανή για να μην μεταδοθεί αυτή η πυρκαγιά, αυτή η φωτιά. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη, ενώ πέρα από το διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.200 ευρώ, πέρασε τη χθεσινή βραδιά στα κρατητήρια, ενώ το πρωί οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στον 75χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια και για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα, όπως και για την περίπτωση που αφορά εμπρισμό σε δασική περιοχή που προκλήθηκε από τη φωτιά που εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι αν και ήταν πολύ προσεκτικός, δυστυχώς για ένα λεπτό του ξέφυγε και έγινε το κακό. Δεν μπορούν να το κάνουν ανεξέλεκτα, όπως έχουμε πει και πριν. Μπορούν να το κάνουν υπό προϋποθέσεις. Δεν είναι όλες οι μέρες κατάλληλες για να γίνονται αυτές οι εργασίες. Θα πρέπει να είμαστε όρημοι, υπεύθυνοι, εγκεφαλικά σκεπτόμενοι πολίτες. Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, κλίματα από τα μπέλια μας, λιόκλαδα από τις ελιές μας ή οτιδήποτε άλλο, να εξασφαλίσουμε με σιγουριά ότι δεν θα προκαλέσουμε μεγαλύτερη πυρκαγιά.